τον εκ Θεσσαλονίκης και την άλλη ημέρα εφτάσαμε η Σιδώνα και ο Ήλιος φιλανθρώπος φερόμενος προς τον Παύλο επέτρεψε εις αυτό να υπάγει προς τους φίλους αυτού και να λάβει περίθαλψη. Και εκεί δεν σηκωθέντες υπεπλέψαμε την Κύπρον επειδή ήσαν εναντί οι άνεμοι. Και διαπλέψατε στο πέλαγος της Κιλικίας και Παμφυλίας ήλθομεν εις τα μοίρα της Λυκίας. Και εκεί ευρώνω εκατόνταρχος πλοίων Αλεξανδρινών, το οποίο έπλεε στην Ιταλία, επεβίβασε ημάς εις αυτό. Πραδιπλοούντες δε ικανάς ημέρας, και μόλις φτάσατε εις την Κνίδων, επειδή δε μας άφηνε ο άνεμος, υπεπλέψαμεν την Κρήτην κατά τη Σαλμόνη. Και μόλις παραπλέψατε σε αυτήν, ήλθομεν εις τόπον την Άω ονομαζόμενον Καλούς Λιμένας, πλησίον του οποίου ήτο η πόλης Λασέα. Επειδή δε παρήλθεν ικανός καιρός και ο πλούς ήτο ήδη επικίνδυνος, διότι και η νηστεία ήδη είχε παρέλθει, συνεβούλευσεν ο Παύλος, λέγον προς αυτούς, «Άνδρες, βλέπω ότι ο πλούς μέλει να γίνει με κακοπάθειαν και πολλή ζημίαν, ουχή μόνον του πλοίου, του φορτίου και του πλοίου, αλλά και των ψυχών ημών. Αλλά ο εκατόνταρχος επίθετο μάλλον εις τον κυβερνήτη και εις τον αύκληρον, παρά εις τα υπό του Παύλου λεγόμενα. Και επειδή ο λιμήν δεν είναι το επιτίδιος εις παραχημασίαν, οι πλειότεροι εγνωμοδότησαν να σηκωθώσει και εκείθεν, ώστε φθάσαντες ανιδύναντο εις Φίνικα, λιμένα της Κρήτης βλέποντα προς Λίβαν, άνεμον και προς τον χώρον, να παραχημάσουν συν εκεί. Και ότε έπνευσε ο λίγος αν νότος, νομίσαντες ότι επέτυχον του σκοπού, ανέσυρον την Άγκυραν και παρέπλεον πλησίον του την Κρήτην. Πλην με το λίγον, προσέβαλε κατά αυτής άνεμος τυφωνικός, ο λεγόμενος Ευροκλείδων. Και επειδή το πλοίον συνειρπάστηκε δεν δύνατον αντέχει προς τον άνεμον, αφεθέντε σε φερόμεθα. Και τρέξαντε σε πονησίδιον τί ονομαζόμενον Κλάβδιν, μόλις ειδηνήθημεν να βάλουμεν στην εξουσία μας τη Λέμβον, την οποία αφού ανέλαβον, μετεχειρίζοντο βοηθήματα, ζώνοντες υποκάτωθεν το πλοίο και φοβούμενοι μη εκπέσωσιν εις την Σύρτην, κατεβίβασαν τα πανία και φέροντο ούτως. Και επειδή έχει μαζόμεθα σφοδρός, την ακόλουθεν ημέραν έκαμνον χύσιν και την τρίτην με τα σιδίας ημών χείρας ερήψαμεν τα σκεύη του πλοίου. Και επειδή δια πολλών ημερών δεν εφαίνε τούτο ήλιος ούτε άστρα και χειμών βαρύς επέκειτο, πάσα ελπίς σωτηρίας αφηρεί το πλέον αφημών. Μετά δε πολυήμερον ασιτίαν, σταθείς ο Παύλος εν το μέσο αυτών, είπεν έπρεπεν ο άνδρες να μου υπακούσετε και να μη σηκωθείτε από της Κρήτης. Και ούτως ηθέλομαι να αποφύγει την κακοπάθειαν ταύτην και την ζημίαν. Αλλά ήδη σας παρενώ να έχετε θάρρος, διότι εξ ημών ουδε μία ψυχή δεν θέλει χαθεί, ή μη μόνο το πλοίον. Διότι τη νύχταν ταύτην εφάνισε με άγγελος του Θεού, του οποίου είμαι, τον οποίον και λατρεύω, λέγον «Μη φοβού Παύλε, πρέπει να παρασταθείς ενώπιον του Κέσαρος». Και ειδού ο Θεός συχάρισε πάντα στους πλέοντας μετά σου. Δια τούτο θαρείτε άντρες, διότι πιστεύω εις τον Θεόν ότι ούτω θέλει γίνει, καθόν τρόπον ελαλήθη προς εμέ. Πρέπει δε να πέσομεν εις νήσον τεινά. Ότε δε ήλθεν η 14η νύξ, ενώ περιεφερόμεθα εν τη Αδιατική θαλάσση, περί το μέσον της νυχτός σε συμπέραινον, οι ναύτε ότι πλησιάζουσιν εις τόπον τεινά. Και ρίψαντε στην Βολίδαν, εύρον 20 οργιάς, και αφού επροχώρησαν ο λίγον διάστημα, ρίψοντες και πάλιν την Βολίδα, εύρον οργιάς 15. Και φοβούμενοι, μήπως πέσωσιν έξω εις τραχείς τόπους, ρίψαντες 4 αγκύρας από τις πρίμνης, ύφχοντο να γίνει ημέρα. Επειδή δε οι ναύτες ζήτουν να φύγω συν εκ του πλοίου και κατεβίβασαν τη Λέμβον στη θάλασσα, επί προφάση ότι έμελον να εκτείνωση αγκύρας εκ της πρόρας, ο Παύλος είπε προς τον εκατόνταρχον και προς τους στρατιώτες, «Εάν ούτι δε μείνω συν εν το πλοίο,
σεις δε δύναστε να σωθείτε. Τότε οι στρατιώτες απέκοψαν τα σκηνία της Λέμβου και αφήκον αυτή να πέσει έξω. Έως δεν αξιμερώσει, ο Παύλος παρεκάλει πάντας να λάβω συντροφήν, την άλεγοντες 14 ημέρας σήμερον προσδοκώντες διαμένετε νηστική και δεν εφάγετε ουδέν. Δια τούτο σας παρακαλώ να λάβετε τροφήν, διότι τούτο είναι αναγκαίον προς τη σωτηρία σας. Επειδή ουδενός από εσάς δεν θέλει πέσει θρίξ εκ της κεφαλής. Αφού δε είπε ταύτα και έλαβε νάρτον, ευχαρίστησε τον Θεόν ενώπιον πάντων και κόψας ήρχισε να τρώγει. Λαβώντες δε πάντες θάρρος έλαβαν και αυτοί τροφήν. Ήμεθα δε εν το πλοίο ψυχέ όλε 276. Αφού δε χορτάστησαν από τροφής, ελάφρυνον το πλοίο ρίπτοντες το σύτον στη θάλασσα. Κι ότε έγινε εν ημέρα, δεν εγνώριζον τη γην, παρετήρουν όμως κόλπον τεινά, έχοντα αιγιαλών, στον οποίον ευουλεύθησαν μη δύνατο να εξώσωσει το πλοίο. Και κόψαντες τα σαγκύρας, αφήκαν το πλοίο στην θάλασσα. Λύσαντες εν ταυτό τους δεσμούς των πιδαλίων και υψώσαντες τον ατέρμονα προς τον άνεμον, κατευθύνοντο εις τον αιγιαλών. Περισπεσόντες δε εις τόπον όπου συνήρχοντο δύο θάλασσε, έριψαν έξω το πλοίο. Και η μεν πρόρα εκάθισε και έμεινε ένας άλευτος, η δε πρίμνη διελύετο από της βίας των κυμάτων. Ευουλεύθησαν δε οι στρατιώτε να θανατάσωσιν τους δεσμίους για να μη φύγει μη δύσκολη βίσας. Αλλά ο εκατόνταρχος θέλων να διασώσει τον Παύλον, εμπόδισε αυτούς από του σκοπού και προσέταξεν όσοι δύνατο να κολυμβώσει, να ρυφθώσει πρώτη και να εκβώσει εις την γην. Οι δε λοιποί άλλοι μεν επί σανίδων, άλλοι δε επίτηνων λειψάνων του πλοίου. Και ούτε διεσώθησαν πάντες εις τη γην. Αμήν. Ένα ταξίδι μπροστά στο δρόμο του Αποστόλου Παύλου, αλλά και ένα ταξίδι με απόλυτη εξουσία δική του στα χέρια του εκατόνταρχου. Θυμάμαι πριν από λίγα χρόνια, ενώ προσευχόμουν, ο Κύριος με έφερε πιθανότατα σε έκσταση, η νυχτερινή όραση, ή με έπιασε ο ύπνος ενώ προσευχόμουν, δεν ξέρω, αλλά έβλεπα μπροστά μου τον Κύριο και δίπλα το σώμα μου. Και με ρωτάει ο Κύριος, τι είναι αυτό, και μου δείχνει το σώμα μου, και του λέω, Κύριε, το σώμα μου. Και μου λέει, όχι, είναι το καράβι μέσα στο οποίο κάνεις το ταξίδι της ζωής σου. Σκεφτόμουν και λέω, αληθινά, αυτό είναι. Και είπα, αμήν, Κύριε, και συνέχισε. Ποιος κατοικεί μέσα σε αυτό το καράβι, σκέφτηκα, και είπα μόνο εγώ. Αλλά μετά ξανασκέφτομαι και λέω και ο Κύριος κατοικεί μέσα μου. Και απαντάω με χαρά, Κύριε, εγώ και εσύ. Και μου λέει ο Κύριος, αληθώς. Και συνεχίζει. Το ερώτημα όμως είναι, ποιος κυβερνάει αυτό το καράβι. Σκέφτηκα. Και συνεχίζει ο Κύριος. Εσύ και όποτε χρειάζεσαι βοήθεια με φωνάζεις. Δεν μ' αρέσει καθόλου το εσύ. Στενοχωρήθηκα και είπα πω δεν απάντησα. Και συνεχίζει. Ή εσύ και μου δίνεις διαταγές τι να κάνω. Τότε θλίψη γέμισε την καρδιά μου, την ψυχή μου. Έσκυψα το κεφάλι κάτω, κρύφτηκα. Δεν μίλαγα και συνεχίζει. Ή εγώ, μέσα σε αυτή τη θλίψη που είχε γεμίσει την καρδιά μου, σήκωσα το κεφάλι μου και του είπα, εσύ θέλω, Κύριε, αλλά πώς να τα καταφέρω. Και μου απαντάει, να μου το ζητάς. Και έφυγε. Η αλήθεια είναι, αδερφοί, ότι η ζωή μας είναι ένα ταξίδι. Και το καράβι μας είναι το σώμα μας. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Και στη ζωή μας έχουμε πολλά ταξίδια. Ο Παύλος, δεδεμένος στο πνεύματι, έφυγε από την Έφεσο και έφτασε στα Ιεροσόλυμα, ενώ το Πνεύμα το Άγιο του έλεγε ότι δεσμά και θλίψη σε περιμένουν,
αλλά αυτός δεδεμένος στο πνεύμα, γιατί του είχε πει ο Κύριος ότι εκεί πρέπει να πας, και αφού με ομολογείς ενώπιον των αρχόντων του Ισραήλ, των βασιλέων, τότε θα σε πάω και στη Ρώμη. Πρέπει να πας και στη Ρώμη, όπου εκεί θα ομολογήσεις ενώπιον του Κέσαρα και της αυλής του. Δεδεμένος λοιπόν ο Παύλος το πνεύματι, δεν μπορούσε να πάρει άλλη απόφαση και ξεκίνησε. Πράγματι όσα του είπε ο Θεός έγιναν. Από ταλαιπωρία σε ταλαιπωρία. Αλλά η ταλαιπωρία ήταν τέτοια που δεν ήταν επώδυνη. Γιατί η ταλαιπωρία που σε οδηγεί ο Θεός δεν είναι επώδυνη. Είναι ευλογημένη. Πάντα έβρισκε τρόπους να τον ελευθερώνει ο Θεός. Πάντα έβρισκε τρόπους να τον υψώνει, να τον δικαιώνει και να του δίνει την ευκαιρία να τον ομολογεί ο Απόστολος Παύλος τον Κύριο. Πάντοτε έβρισκε τρόπο. Και αφού ολοκλήρωσε το έργο του στα Ιεροσόλυμα ο Απόστολος Παύλος με τη βοήθεια του Ιησού Χριστού, τώρα τον απέστειλαν δεδεμένο στη Ρώμη, όπως είχε αποκαλύψει στον Απόστολο Παύλο ο Κύριος. Αλλά εδώ είναι ένα ταξίδι. Και κύριος του ταξιδιού αυτού δεν είναι ο Παύλος, άρα ο Χριστός. Κύριος του ταξιδιού αυτού είναι ο εκατόνταρχος. Συμβαίνουν και αυτά. Να σε βάλει ο Θεός στην εξουσία κάποιου ανθρώπου. Συμβαίνει και αυτό. Τη γυναίκα τη βάζει στην εξουσία του συζύγου. Τα παιδιά τα βάζει στην εξουσία της μάνας και του πατέρα. Τους αδελφούς τους βάζει στην εξουσία των προϊστώτων. Αλλά αυτό είναι καλό. Το κακό είναι όταν σε βάλει στην εξουσία ανθρώπων που δεν γνωρίζουν τον Θεό. Όπως τον Απόστολο Παύλο, τον έβαλε στην εξουσία του εκατόνταρχου. Το ταξίδι θα είναι μάλλον δύσκολο. Ο Παύλος πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός, άρα προσευχόμενος, άρα εξητώντας τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Δεν μπορεί να είναι ήσυχος, πρέπει να είναι σε εγρήγορση, γιατί η εξουσία δεν είναι στα χέρια του για να την παραδώσει τον Χριστό. Η εξουσία είναι σε ενός ανθρώπου που δεν ξέρει τον Χριστό. Άρα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός. Όταν ο Θεός έχει βάλει εξουσία επάνω μας, που δεν είναι, ο Θεός την έχει βάλει, αλλά δεν είναι του Κυρίου, άντρας άπιστος, λέω, αφεντικός στη δουλειά άπιστος, ποιμένας, αποστατημένος, ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση, εκεί ο χριστιανός πρέπει να είναι σε απόλυτη εγρήγορση. Και ο Παύλος το ξέρει και είναι. Αφού λοιπόν φτάνουν στη Σιδώνα και στα μοίρα της Κιλικίας, ο μεν εκατόνταρχος φιλανθρώπος εφαίρετος στον Παύλο, γιατί ο Θεός του είχε φτιάξει την καρδιά του, μπαίνουν σε ένα πλοίο αδραμητινό και ξεκινάνε για την Ρώμη. Όμως ο καιρός είχε περάσει, είχαμε μπει στον Οκτώβριο περίπου, και ενώ έφτασαν με πολύ δυσκολία στους καλούς λιμένες της Κρήτης, καταλαβαίνουνε ότι δεν μπορούν να προχωρήσουν άλλο και σκέφτονται να πάρουν μια μικρή απόφαση. Μικρή αποφασούλα. Εδώ να μείνουμε δίπλα. Αυτή είναι η παγίδα. Λίγο είναι. Δεν είναι, εντάξει, δεν θα φύγουμε, θα ξεχειμονιάσουμε εδώ. Δεν θα πάμε στην Ιταλία, θα ξεχειμονιάσουμε εδώ. Συμφωνούμε. Αλλά εδώ δεν είναι τόσο καλά. Δίπλα είναι καλύτερα. Είναι πιο ασφαλές το λιμάνι. Ο Παύλος δεν ακούει κανέναν. Προσεύχεται. Κάνε μας έτσι, Κυρία μου, σε παρακαλώ. Δεν ακούει κανέναν. Ούτε τον ναύκληρο, ούτε τον καπετάνιο, ούτε τους ναύτες, ούτε κανέναν.
προσεύχεται. Και επειδή προσεύχεται, ο Θεός του απαντάει. Και με παρησία, γιατί είναι σαν τον Ιερεμία με λόγο Θεού, στέκεται απέναντί τους. Και μάλιστα απέναντι στον εκατόνταρχο, ο οποίος πείθεται στις φωνές των έμπειρων ανθρώπων, που είναι η μεγάλη παγίδα, των έμπειρων ανθρώπων, του ναύτιλου, του καπετάνιου, που θα έλεγε κανείς καλά κάνει. Εμείς όμως λέμε δεν κάνει καλά. Καλά κάνει αυτός που πείθεται στη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Μόνο αυτός κάνει καλά. Και στέκεται απέναντι στον εκατόνταρχο, ο οποίος μάλιστα εκατόνταρχος το συμπαθεί. Τον εκτιμάει πιθανόν. Και του λέει δεν πρέπει να φύγουμε από εδώ. Γιατί αν φύγουμε από εδώ, ο Κύριος μου είπε, δεν του το είπε, ότι ο Κύριος τους το είπε, εάν φύγουμε από εδώ, τότε ο πλούς μας θα γίνει με μεγάλη κακοπάθεια. Αν κάνουμε αυτή τη μετακίνηση, η συνέχεια του ταξιδιού μας θα είναι με κακοπάθεια και ζημιά. Και κακοπάθεια και ζημιά και κίνδυνο για τις ψυχές μας και πιθανόν θάνατο. Τώρα ο εκατόνταρχος βρίσκεται σε μια δύσκολη, εύκολη θέση. Εύκολη θέση να πιστεί στους έμπειρους, στους ειδικούς. Δεν ξέρει ακόμη για τον Παύλο, για τον Λόγο του Θεού, για τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Και έτσι πείθεται. Πείθεται να κάνει αυτό που του λένε η έμπειρη και η καρδιά του. Καλά λένε. Αυτό το λιμάνι δεν είναι τόσο καλό. Ναι, αλλά είναι λιμάνι. Εκεί είναι πιο καλό το λιμάνι. Πιο ασφαλές το λιμάνι. Πολύ καλύτερες συνθήκες από εδώ. Και πείθεται. Και ο Απόστολος Παύλος λυπάται. Γιατί ξέρει τη συνέχεια. Αλλά δεν μπορεί να επέμβει. Δεν έχει την εξουσία. Μόνο συμβουλευτικά μπορεί να επέμβει. Ο εκατόνταρχος έχει την εξουσία. Δεν μπορεί να του βάλει τις φωνές. Δεν μπορεί να τον πείσει. Πρέπει αυτός να πιστεί. Όπως ο Σεδεκίας. Συγγνώμη. Όπως ο Σεδεκίας έπρεπε από μόνος του να πιστεί. Δεν μπορεί να τον πείσει ο Ιερεμίας. Του λέει. Λυπάται. Κλαίει. Αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα περισσότερο. Γιατί η εξουσία είναι δεσμένη στο Σεδεκία. Η εξουσία είναι δεσμένη στον εκατόνταρχο. Έλα όμως που οι συνέπειες της κακής απόφασης του εκατόνταρχου θα έχουν αντίκτυπο και σε αυτόν. Πιο μεγάλος ο πόνος τώρα. Αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Εκείνος που έχει την εξουσία είναι αυτός που είναι δοσμένος από το Θεό. Δεν μπορείς, λέει ο Ιωάννης, να έχεις τίποτα αν δεν σου είναι δεδομένο άνωθεν. Τίποτα εξουσία δεν μπορείς να έχεις. Και η μεγάλη παγίδα. Άνοιξε ο δρόμος. Αλήθεια. Βέβαια, φυσάει νοτιάς. Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Τίποτα δεν μας εμποδίζει πια να κάνουμε έτσι και να πάμε. Σε αυτό το λιμάνι το πολύ ωραίο. Το υπέροχο λιμάνι. Σε σχέση με αυτό το κακό και το άθλιο. Και θεώρησαν ότι επειδή φύσηξε λίγος νοτιάς, ότι επειδή άνοιξε ο δρόμος, χωρίς να ρωτάνε ποιος τον άνοιξε το δρόμο, χωρίς να ενδιαφέρονται, άνοιξε ο δρόμος, άρα ο Θεός είναι μαζί μας. Όχι, δεν είναι ο Θεός μαζί σου. Ο Θεός είναι μαζί με το Λόγο Του. Ο Θεός είναι μαζί με τον Παύλο. Ο Θεός είναι μαζί με τον Ιερεμία. Δεν άνοιξε, δεν είναι ο Θεός μαζί σου. Δεν άνοιξε ο δρόμος. Από το Θεό. Από το διάβολο μπορεί. Από το Θεό όχι. Ο Θεός δεν μπορεί να ανοίξει το δρόμο αντίθετα από το Λόγο Του. Και ο Θεός δεν είναι δεσμευμένος στο να ανοίξει το δρόμο. Είναι δεσμευμένος στο να κηρύξει το Λόγο. Αλληλούια.
Βλέπετε αδερφοί, οι ισορροπίες της ζωής μας πόσο ευαίσθητες είναι. Πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε. Ποιος το λέει, πότε το λέει. Όχι να βλέπουμε τις συμπτώσεις που μπορεί να είναι και παγίδες του διαβόλου, αλλά να μένουμε στο Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού είναι η ασφάλεια. Ο Λόγος του Θεού και η φωνή του Πνεύματος του Αγίου μας οδηγεί στην οδό της ζωής και της ευλογίας. Όλα τα άλλα μας οδηγούν στην οδό του θανάτου και της κατάρας. Ο Θεός να μας φυλάει. Όταν άνοιξε ο δρόμος, όλοι χαρήκαν εκτός από τον Παύλο. Όταν άνοιξε ο δρόμος, ο Παύλος στενοχωρήθηκε. Λέει, τώρα τελειώσαμε. Κύριε Θεέ μου, γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, αδερφοί. Στην Καινή Διαθήκη δεν βάζουμε σημεία. Προσευχόμαστε. Δεν είδα ποτέ τον Παύλο να λέει βάζω σημείο ή τον Πέτρο ή τον Ιάκωβο ή τον Ιωάννη ή τον Φίλιππο. Προσευχόμαστε. Έχουμε το Πνεύμα το Άγιο. Θέλουμε να διοικούμεθα από το Πνεύμα το Άγιο. Δεν περπατάμε με ανοησίες, άνοιξε ο δρόμος. Περπατάμε με βεβαιότητα. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Έτσι περπατάμε. Με το γεγραμμένο Λόγο του Θεού και με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, και ο δρόμος μας θα είναι ασφαλής. Δεν επηρεαζόμαστε από κανέναν άνθρωπο. Πατέρα, μητέρα, αδερφό, αδερφή. Επηρεαζόμαστε μόνο από τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Οδηγούμεθα και διηγούμεθα μόνο από τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Δεν επηρεαζόμαστε αποστατημένους ποιμένες και πρεσβυτέρους. Επηρεαζόμαστε από το Λόγο του Θεού και από το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί θέλουμε να περπατάμε σε οδό ευθεία. Γιατί ευθεία είναι η οδός του Κυρίου. Οι δίκαιοι περπατάνε και φτάνουν. Οι άνομοι και οι ασεβείς πέφτουν και χάνονται. Στας οδούς του Κυρίου. Φοβερό δεν είναι? Στας οδούς του Κυρίου οι άνομοι πέφτουν και χάνονται. Και τώρα δεν υπάρχει χρόνος, γιατί είναι έσχατος ο καιρός, να διορθώσουμε τα πράγματα. Τώρα πρέπει να περπατάμε, αδερφοί αγαπητοί, με απόφαση ζωής και θανάτου μέσα στο Λόγο του Θεού. Δεν υπάρχει ασφάλεια πουθενά αλλού. Πουθενά αλλού δεν μπορείς να βρεις ασφάλεια. Μόνο στο Λόγο του Θεού και στη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Όλοι οι άνθρωποι τα έχουν χαμένα. Σύεται ο ουρανός και η γη. Οι μέρες είναι πονηρές. Η ελπίδα μας είναι ο Λόγος του Θεού. Η σωτηρία μας είναι η φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Η δόξα μας είναι η πίστη μας στον παντοδύναμο Θεό και στο Λόγο Του. Δεν έχουμε άλλη επιτυχία, δεν έχουμε άλλο τίποτα να στηριχτούμε. Σε αγαπάω, με αγαπάς. Αλλά δεν μπορώ να σου κάνω τίποτα και δεν μπορείς να μου κάνεις τίποτα. Ακούω δυσκολίες μεγάλες από πολλούς αδερφούς. Διαφορετικές κάθε φορά. Πονάει η ψυχή μου. Αλλά δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Τίποτα. Ο μόνος που μπορεί να κάνει είναι ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος, αδερφοί. Γι' αυτό τα κρατάω μέσα μου. Αλλά σκάω. Και τότε πηγαίνω στον Κύριο και με παρηγορεί. Μόνο ο Χριστός, αδερφοί. Μόνο ο Χριστός, αδερφοί. Μόνο ο Χριστός, αδερφοί. Μόνο ο Λόγος του Θεού, αδερφοί. Μόνο η φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Δεν υπάρχει άλλη οδός. Εγώ είμαι η οδός. Λέει ποιος? Αν κοιτάτε εμένα, χαθήκατε. Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Υπογραφή Ιησούς Χριστός, ο Κύριος των Κυρίων, ο Βασιλεύς των Βασιλέων. Πες μου τι μπορείς να κάνεις στα παιδιά σου? Τίποτα. Πες μου τι μπορείς να κάνεις στη γυναίκα σου? Τίποτα. Τι μπορείς να κάνεις στον άντρα σου? Τίποτα. Τι μπορείς να κάνεις στον εαυτό σου? Τίποτα. Μόνο ο Ιησούς Χριστός. Αλληλούια. Και ο Χριστός θα είναι μαζί μας αν εμείς είμαστε και περπατάμε στο Λόγο του Θεού. Αυτός είναι ο δρόμος της ευλογίας.
Αυτό είναι ο δρόμος σε αιώνια ζωή, αδερφοί. Ο Λόγος του Θεού. Βοήθησε μας, Κύριε μου. Και έτσι νόμισα να άνοιξε ο δρόμος για λίγες ώρες, λίγα λεπτά. Και όταν ξεκίνησαν, να ο Ευροκλείδων. Τώρα πια δεν μπορούνε, φοβερό αδερφοί, δεν μπορούνε να γυρίσουνε πίσω. Δεν μπορούνε να μετανοήσουνε. Δεν μπορούν να πούνε, πω όπου λάθος κάναμε, να γυρίσουμε ξανά στους καλούς λιμένες. Τέλειωσαν οι καλοί λιμένες για αυτούς. Να το ξαναπώ αδερφοί, γιατί έτσι μου το είπε ο Κύριος. Τέλειωσαν οι καλοί λιμένες για αυτούς. Τώρα πια τρικυμία, κακοπάθεια, φουρτούνα, ταλαιπωρία, ζημιά. Δεν θα ξαναγυρίσουν στους καλούς λιμένες. Φύγανε, τους χάσανε τους καλούς λιμένες. Δεν είναι φοβερό? Φύγανε, τους χάσανε τους καλούς λιμένες. Πάνε οι καλοί λιμένες. Πάει η ασφάλεια. Πάει το ξεχειμώνιασμα με ευλογία. Πάει η ωραία άνοιξη που έρχεται για να ξεκινήσουμε ξανά από την αρχή. Πάνε. Τώρα κακοπάθεια. Με το ζόρι σηκώσανε τη Λέμβο και τη βάλανε πάνω στο πλοίο. Με το ζόρι δέσανε το πλοίο με σκοινιά για να μην ανοίξει από τον αέρα. Και 14 ημέρες δεν βλέπανε ούτε ήλιο ούτε αστέρια. Κανέναν οδηγό δεν είχανε. 14 ημέρες. Απελπισία μαύρη. Ναυτικοί τότε περπατάγανε με τον ήλιο και τα αστέρια. Αυτός ήταν ο προσανατολισμός τους. 14 ημέρες χωρίς ήλιο και χωρίς αστέρια. Αυτό το πλοίο ήταν γεμάτο με στάρι, ήταν εμπορικό πλοίο. Έχισαν το στάρι μεγάλη ζημιά. Η κακοπάθεια μεγαλύτερη. Η αποτυχία πλήρης. Το σημείο τους γκρέμισε. Ο νοτιάς ο λίγος που τους άνοιξε το δρόμο τους οδήγησε στην καταστροφή. Τώρα φόβος, τρόμος, αγωνία. Τώρα πνιγμός, ναυάγιο. Κύριε Θεέ μου, αλλά ευχαριστούμε το Θεό, γιατί σε αυτό το πλοίο ήταν ο Παύλος, ο οποίος προσευχότανε. Απελπισμένος μεν, αλλά προσευχότανε. Ο Θεός δεν εγκατέλειψε τον εκατόταρχο χάρη του Παύλου. Δεν εγκατέλειψε το πλοίο χάρη του Παύλου. Τώρα πια η εξουσία, μετά από αυτό το ναυάγιο, την απόφαση θανάτου, η εξουσία μεταφέρεται στον Παύλο. Αυτό το ναυάγιο ήταν αιτία μεγάλης ευλογίας. Αλλά όχι για τον εκατόνταρχο, ούτε για τον άφλυρο, ούτε για τον καπετάνιο. Τα χάσανε όλα, και το εμπόρευμα και το πλοίο, όλο το χάσανε. Με το ζόρι διαφύλαξαν τη ζωή τους, χάριν του Παύλου. Αλλά τώρα πια ο Θεός μετέφερε την εξουσία στον Παύλο. Πότε? Όχι όποτε ήθελε ο Παύλος, αλλά όταν ο Θεός, που τα οργανώνει όλα, τα καθοδηγεί όλα, τα τακτοποίησε όλα. 14 μέρες ακυβέρνητο το πλοίο, ο Θεός το είχε στην απόλυτη διακυβέρνησή του. Το οδήγησε στη Μάλτα. Πολλοί λένε, και εγώ το πιστεύω, ότι έτσι έπρεπε να γίνει για να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο στη Μάλτα, γιατί δεν υπήρχε άλλη πιθανότητα. Και εγώ το πιστεύω. Ότι τα πάντα συνεργούσε προς το αγαθόν στους αγαπώντας τον Θεό. Αλλά θα μπορούσε να γίνει και με άλλο τρόπο. Υπάρχει ο τρόπος της χριστότητος, αλλά υπάρχει και ο τρόπος της αυστηρότητος. Θα μπορούσαν να ξεκινήσουν και να σταματήσουν στη Μάλτα, όχι καραβοτσακισμένοι, απελπισμένοι, χαμένοι,
τεράστια ζημιά, χάσαν ό,τι είχανε. Πλοία, φορτία, εμπόριο, ό,τι είχανε το χάσανε, καταστροφή. Γιατί δεν ακούσαν τον Παύλο. Γιατί δεν ακούσαν τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Τέλεια καταστροφή. Και όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ο Κύριος τώρα πρέπει θέλει να ενισχύσει τον Παύλο. Δεν πηγαίνει με προφητικό λόγο, γιατί έτσι πως είναι ο Παύλος δεν μπορεί να καταλάβει. Είναι απελπισμένος. Μα είναι δυνατόν ο Παύλος, βέβαια. Να άνθρωπος. Να άνθρωπος. Κάθε άνθρωπος απελπίζεται, αδερφοί. Γι' αυτό του στείλε άγγελο. Τι ωραία. Εκεί προσευχόταν, μπαπ, ένας άγγελος μπροστά του. Του λέει, Παύλο, μη φοβάσαι. Τι να μη φοβάμαι, τρέμω, Κύριε. Τι να μη φοβάμαι, πνιγόμαστε. Μη φοβάσαι. Πρέπει να παρασταθείς ενώπιον του Κέσαρος. Θυμάσαι που στο είπα πριν 3 χρόνια. Μου το πες. Στο ξαναλέω. Πρέπει να παρασταθείς ενώπιον του Κέσαρος. Δεν δες τι κάνανε αυτοί. Ο εκατόταρχος, ο ναύκληρος. Δεν μ' ακούσανε. Γιατί εμένα μ' ακούνε. Και θες να σ' ακούνε σένα. Αφού εμένα δεν μ' ακούνε. Πώς θες να ακούνε σένα. Αλλά ο Θεός τους χάρισε όλους. Δεν θα πνιγεί κανείς. Το πλοίο θα βουλιάξει. Η ζημιά είναι βεβαιωμένη πλήρης. Αλλά δεν θα πνιγεί κανείς. Και λέει τώρα ο Παύλος, και εγώ πιστεύω με όλη μου την καρδιά ότι ο Θεός θα κάνει όπως μου το είπε. Έπρεπε να μ' ακούσετε. Τι φοβερό αυτό. Αυτό το φοβάμαι, αδερφοί αγαπητοί. Το τρέμω. Να μου πει ο Θεός, έπρεπε να μου είχες ακούσει. Ο Θεός να μας φυλάει. Όταν όμως τ' άκουσε αυτό, ο Παύλος πήρε θάρρος. Και λέει τώρα μη φοβόσαστε. Ο Θεός θα μας σώσει όλους. Το πλοίο θα βουλιάξει. Όλα τα, ό,τι, τα, όλα τα υπάρχοντά σας θα τα χάσετε. Ναύκληρε, καπετάνιε, ναυτική, όλα, τους μισθούς σας όλα. Την ψυχή σας όμως θα τη διατηρήσετε λάφυρο, χάρη του ελέους και της χάρης του Χριστού. Και κατάλαβαν εκείνη τη στιγμή οι ναυτικοί ότι πλησιάζουν σε ξηρά, σε στεριά. Ρίχνουν την οριά, 20, την βολίδα 20 οριές. 20 οριές είναι περίπου 35 μέτρα. Ρίχνουν σε λίγο 15 οριές, γύρω στα 25 με 30 μέτρα. Κατάλαβαν ότι πέφτουν σε ξηρά. Δεν έβλεπαν ούτε τη μύτη τους. Τίποτα δεν έβλεπαν. Και λένε κάτσε, 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 ρίξουμε άγκυρες, να μπας και ανοίξει, ξημερώσει και δούμε τίποτα. Και εκεί ο Απόστολος Παύλος παίρνει πάλι πρωτοβουλία. Αλλά την πρωτοβουλία που του έχει δώσει ο Θεός και ο εκατόνταρχος. Τι ωραία που να δίνουμε, αδερφοί, πρωτοβουλία στη ζωή μας που είναι κάτω από την εξουσία μας, στο Χριστό και στον παράκλητο το πνεύμα της αληθείας. Τι ωραία που είναι. Να μην παίρνουμε εμείς πρωτοβουλίες. Ποιος κυβερνάει το πλοίο αυτό? Εσύ. Και όποτε βρίσκεσαι σε δυσκολία μου ζητάς βοήθεια. Κύριε, όχι, δεν θέλω. Ή εσύ και μου δίνεις εντολές τι να κάνω. Χειρότερο αυτό. Ή εγώ, εσύ θέλω, Κύριε, πώς θα το καταφέρω, να μου το ζητάς. Και σήμερα αυτό θα ζητήσουμε, αδερφοί. Αμήν. Και μάλιστα να σε εξομολογηθώ και κάτι. Δεν μου είπε να μου το ζητάς, εγώ το λέω. Μου είπε να μου το ζητήσεις μια φορά. Αλλά εγώ φοβάμαι να το λέω έτσι μόνο μια φορά. Σήμερα όμως θα το ζητήσουμε μια φορά, αδερφοί. Θέλουμε το πλοίο μας να το κυβερνάει ο Χριστός. Όλοι μας την καρδιά. Θέλουμε, Κύριε, σε παρακαλούμε, τη ζωή μας, το σώμα μας, που έχουμε απεριόριστη εξουσία, να το κυβερνάς εσύ. Δόξα να έχει το όνομά σου. Τους λέει λοιπόν τώρα, ελάτε. Έχετε να φάτε 14 μέρες. Καταλαβαίνετε πως ήταν 14 μέρες. Βρεμένοι, ταλαιπωρημένοι, ξάγρυπνοι, απελπισμένοι,
νηστική, αυτό θα πει νηστεία, 14 μέρες νηστική, άθλιοι, κατεστραμμένοι. Φάτε τώρα, να πάρετε δύναμη, γιατί ο Κύριος ανέλαβε. Αλληλούια. Ο Κύριος ανέλαβε τώρα τη ζωή σας. Και πήρε τον άρτον, προσευχήθηκε, ευλόγησε ο Θεός, τον μοίρασε, φάγαν όλοι. Τώρα δεν ακούνε τον εκατόνταρχο κανείς, ούτε τον καπετάνιο, ούτε τον άφκληρο. Τώρα όλοι ακούν τον Παύλο, δηλαδή τον Χριστό. Ούτε ο εκατόνταρχος λέει, τι είναι αυτά που λέγω, θα σου πω τι θα κάνεις, πού να το πει αυτό. Ναι, αλλά δεν είναι πιο εύκολο και πιο καλό να αφήσουμε τον Χριστό να κάνει ό,τι θέλει πριν την κακοπάθεια, πριν τη ζημιά, πριν την καταστροφή. Να μην παίρνουμε εμείς αποφάσεις. Και όταν ξημέρωσε, είδανε τη γη, είχαν φτάσει στη Μάλτα. Μα τι φοβερό είναι αυτό. Πώς οδήγησε ο Κύριος ακυβέρνητο πλοίο από την Κρήτη στη Μάλτα. Μάλτα είναι μια κουκιδίτσα στη Μεσόγειο θάλασσα. Ένα τίποτα. Ό,τι θέλει κάνει ο Θεός, αδερφοί. Αλλά χάριν του Παύλου. Αν δεν ήταν ο Παύλος μέσα, θα υπήρχε σωτηρία καμία. Χάριν του Παύλου. Η συνέχεια γνωστή. Θρίαμβος. Προσπάθησαν οι ναυτικοί να πετάξουν τη βάρκα να σωθούν μόνο αυτοί. Ο Παύλος λέει στον εκατόνταρχο, μην τους αφήσεις, θα πνιγούμε. Πάει ο εκατόνταρχος, ό,τι λέει ο Παύλος τώρα. Κόβει τις, τα σκοινιά, την πετάει τη βάρκα έξω, σώθηκαν. Όταν φτάσανε στο πλοίο, στην εξεριά, στη στεριά, πώς φτάσανε. Το πλοίο κόλλησε σε άμμο, ο άνεμος και τα κύματα, το πίσω μέρος του πλοίου το σπάζε και σιγά σιγά έφτανε μέχρι μπροστά. Τότε λένε να τους σκοτώσουμε τους κατάδικους ανάμεσα σε αυτούς και ο Παύλος. Ο εκατόνταρχος λέει όχι, χάριν του Παύλου. Και όποιος μπορεί, λένε, κολυμπώντας να βγει, όποιος δεν μπορεί με ξύλα, με οτιδήποτε, ας βγει. Και βγήκαν όλοι. Ο Παύλος όμως είπε, θα μπορούσαμε να είχαμε γλιτώσει την κακοπάθεια αυτή και την τεράστια αυτή ζημιά. Έπρεπε να μ' ακούσετε, αλλά δεν μ' ακούσατε. Τώρα όμως τα ξέχασε όλα αυτά και ο Παύλος. Ήρθανε οι Ιθαγενείς, όπως τους λέει, οι Μαλτέζοι. Τους περιποιήθηκαν, ετοιμασμένοι από το Πνεύμα το Άγιο. Άκουσαν, ο Θεός ύψωσε τον Παύλο αμέσως, γιατί ενώ μαζεύανε ξύλα για τη φωτιά, να ανάψουν να ζεσταθούν, ο Παύλος δεν είπε, τώρα έγινε καπετάνιος, τώρα θα κάτσω και μαζεύεται εσείς κοροϊδά. Πρώτος μάζευε ξύλα. Τα πιο πολλά ξύλα μάζεψε αυτός. Αυτός είναι ο δούλος του Θεού σε κάθε κατάσταση. Έχει λόγο Θεού, αλλά πάντοτε είναι δούλος. Έχει εξουσία, αλλά πάντοτε είναι υπηρέτης. Και μέσα από εκεί βρήκε την ευκαιρία ο Θεός να το συστήσει. Μια οχιά, του δάγκωσε το χέρι, καθώς ζεστάθηκε από τη φωτιά και ξύπνησε, την έβγαλε, τράβηξε και ήταν μαγκωμένη από το χέρι του. «Ω», είπανε οι Μαλτέζοι, «κακοποιός είναι αυτός». Γλίτωσε από το... Και καλά είπανε. Γλίτωσε από το πνίξιμο, θα πεθάνει από την οχιά. Ο Παύλος τίναξε την οχιά, γιατί ήξερε, «και φίδια θα σας δαγκώνουν και τίποτε δεν θα πάθετε», είχε πει ο Χριστός. Και συνέχισε να δουλεύει. Περιμένανε να πριστεί, να πέσει κάτω, να πεθάνει. Αυτός πιο πολύ δούλευε. Τους τρελαίνει ο χριστιανός στους ανθρώπους. Τους τρελαίνει ο Χριστός. Και τότε ξέρετε τι είπανε, «Θεός είναι αυτός». Και αυτόν φώναξε ο άρχοντας της Μάλτας, ο Πομπλίος, στο σπίτι του. Ποιον, τον Παύλο. Γιατί, γιατί είδε την οχιά στο χέρι του και δεν πέθανε. Η οχιά ψόφησε. Δεν ξέρω δηλαδή, εγώ το λέω. Δόξα τω Θεώ. Και εκεί ήταν ο πατέρας του άρρωστος,
Ο Παύλος προσευχήθηκε πρώτα, ύστερα άπλωσε το χέρι του επάνω και ο Κύριος τον θεράπευσε. Τώρα πια όλη η Μάλτα έφερνε τους ασθενείς στον Παύλο και ο Χριστός τους θεράπευε. Γιατί τους θεράπευε? Για να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο του Χριστού στους Μαλτέζους. Και η Μάλτα είναι ακόμη χριστιανή. Από τότε. Από τότε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αδελφοί αγαπητοί, θέλω τώρα να σηκωθούμε και να ζητήσουμε από τον Κύριο ένα αίτημα μέσα από την καρδιά μας. Ο Κύριος να κυβερνάει το καράβι της ζωής μας. Αλλά να το ζητήσουμε όλοι, με όλη την καρδιά μας, μέσα από την ψυχή μας. Κύριε, το καράβι μου, αυτό το σώμα μου, εσύ να το κυβερνάς. Εγώ να είμαι υπό τις διαταγές σου. Αμήν, αδερφοί. Ο Κύριος να το κυβερνάει. Μόνο ο Χριστός μπορεί. Ο αδερφός ο Μάκης σας φέρει μια προσευχή. Ο Κύριος να κυβερνάει το καράβι μας.